Γεια σε όλους σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο Retro News. Η εθνική μας ομάδα πριν από λίγες μέρες δέχθηκε μια τεράστια ήττα εναντίον της Ολλανδίας, χάνοντας με 3-0. Τελικά η εθνική εχθές απασφάλισε εναντίον του Γιβλαλτάρ, το οποίο τον νίκησε με 5-0. Μια πολύ ωραία κίνηση σε αυτό το παιχνίδι είναι όταν σκόραρε ο Πέλκας και έβγαλε τις επικαλαμίδες του, οι οποίες είχαν πάνω την οικογένειά του. Πολύ ωραία κίνηση. Μετά και από αυτή τη νίκη της εθνικής, έχουμε 9 βαθμούς στον όμιλο και ισοβαθμούμε με την Ολλανδία που έχει και αυτή 9. Πρώτη είναι η Γαλλία με 15 βαθμούς και κάτω από εμάς είναι η Ιρλανδία με 3 και το Γιβλαλτάρ με 0. Ελπίζω σε μια πολύ καλύτερη πορεία, ελπίζω η εθνική μας σε αυτό το δύσκολο όμιλο να καταφέρει να περάσει και τελικά να πάμε στο Euro. Προχωράμε με τα νέα και πάμε στη χρυσή μπάλα. Στη χρυσή μπάλα τα ποσοστά του Lionel Messi έχουν ανέβει κατά πολύ, με τις περισσότερες σελίδες να δείχνουν πως ο Αργεντίνος είναι το μεγάλο φαβορί. Σε όλες τις σελίδες βλέπουμε τον Messi και τον Haaland στις πρώτες δύο θέσεις. Όμως το Score90 δεν είχε την ίδια άποψη. Πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε κάποιες εικόνες οι οποίες έδειχναν πως σύμφωνα με αυτούς στην κατάταξη πρώτος θα έπρεπε να είναι ο Mbappé, δεύτερος ο Haaland και τρίτος ο Vinicius Junior με πέμπτο τον Lionel Messi. Εσείς πιστεύετε ότι ο Mbappé έχει κάνει καλύτερη σεζόν και από τον Messi αλλά και από τον Haaland? Προχωράμε στα νέα και πάμε προς Ισπανία πλευρά για να αναφέρουμε δύο σημαντικά κομμάτια. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το ντεμπούτο του πιο νέου ποδοσφαιριστή που έχει παίξει ποτέ για την Εθνική Ισπανία σε επίσημο παιχνίδι. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ισπανία σε ηλικία 16 ετών και 57 ημερών. Ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θυμίζει τα βήματα του Φατί, πριν από τους τραυματισμούς βέβαια. Το άλλο σημαντικό νέο είναι ότι ο Λουίς Ρουμπιάλες, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, παραιτήθηκε. Τελικά ο Ρουμπιάλες παραιτήθηκε και μάλιστα είχαν απολύσει και τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Μιας και αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο θέμα, ας πάμε λίγο να μιλήσουμε και για την περίπτωση του Άντωνη. Ο Άντωνη κατηγορείται για βιοπραγία εναντίον γυναίκας, ο ίδιος βγήκε να μιλήσει και να πει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ τέτοιων πρακτικών, έχω μάνα, έχω αδερφές, έχω το ένα, έχω το άλλο, δεν πρόκειται να έκανα ποτέ κάτι τέτοιο σε μια γυναίκα. Βέβαια η Manchester United ακόμα εξετάζει την περίπτωση του Άντωνη και ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι θα τον αφήσει εκτός για κάμποσο καιρό, μέχρι να είναι σίγουροι ότι ο παίκτης δεν αναμειγνύεται σε κάτι τέτοιο. Ο Erling Haaland σε πρόσφατες δηλώσεις του δήλωσε το σεβασμό του στον Lionel Messi και τον Cristiano Ronaldo και ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Ο Haaland ρωτήθηκε για την κόντρα του, μέσα σε εισαγωγικά, εναντίον του Mbappé και ότι ο κόσμος τους συγκρίνει σήμερα όπως σύγκρινε κάποτε τον Messi και τον Ronaldo. Βέβαια η απάντηση του Haaland είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση και πως οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει πολύ περισσότερα στην καριέρα τους και μέλει να δούμε το τι θα γίνει και με τον Haaland αλλά και τον Mbappé. Όσον αφορά την κόντρα με τον Mbappé, ο Haaland είπε πως δεν έχει κόντρα με κανέναν ποδοσφαιριστή. Έχει κόντρα μόνο με έναν, με τον εαυτό του. Μέχρι τώρα στην καριέρα τους, ο Cristiano Ronaldo έχει 850 γκολ και 241 assist, ενώ ο Lionel Messi έχει 819 γκολ και 361 assist. Μιας και μιλήσαμε και για Ρονάλντο αλλά και για Μέση, πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να πάμε στο ψητό και για αυτούς τους δύο. Ο σύμβολος του Ζωάν Λαπόρτα, του πρόεδρου της Μπαρτσελώνα, ο Ενρίκ Μασίπ, αποκάλυψε πως η Μπαρτσελώνα δεν έβαλε τα δυνατά της για να μπορέσει να πάρει τον Λίονελ Μέση σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Σύμφωνα με την αποκάλυψή του, η απόφαση του Αργεντίνου δεν ήταν θετική για να πάει στην Μπαρτσελώνα και πως τις συζητήσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ο Μέση δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, δεν ήθελε να πάει. Οπότε και η Μπαρτσελώνα, αφού είδε ότι ο Lionel Messi δεν θέλει και τόσο πολύ να πάει και πως είναι κρύος για αυτό το deal, είπε να μην το πιέσει περαιτέρω. Βέβαια αυτές οι δηλώσεις δεν είναι λανθασμένες, μιας και ο Lionel Messi όταν είχε κάνει τη μεταγραφή στην Αμερική είχε πει πως δεν ήθελε να πάει στην Μπαρτσελώνα για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Η Μπαρτσελώνα ήδη έχει μείνει χωρίς δεκάρι φέτος, μιας και ο Ansu Fati που κράταγε τον αριθμό έχει αποχωρήσει για να πάει δανεικό στην Brighton. Αυτό έχει να γίνει στην Μπαρτσελώνα πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή η ομάδα να μείνει χωρίς δεκάρι. Καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλο είναι το κενό που έχει αφήσει πίσω του ο Lionel Messi. Σχετικά τώρα με τον Cristiano Ronaldo έκανε μια κίνηση που δείχνει πόσο μεγάλη ψυχάρα είναι. Ο σεισμός 6,8 Ρίκτερ, ο οποίος υπήρξε σε εκείνες τις περιοχές, κατέστρεψε σπίτια, όνειρα, ζωές. Βέβαια ο Cristiano Ronaldo έκανε ό,τι μπορούσε, έδωσε το ξενοδοχείο του έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να βρει ένα προσωρινό καταφύγιο.
Και θα μου πείτε, τόσα εκατομμύρια έχει, σιγά την κίνηση να κάνει και αυτό. Ναι, πολλοί το βλέπουν έτσι, πολλοί το βλέπουν από τη θετική του πλευρά. Το νόημα είναι ότι κάποιος κόσμος βοηθήθηκε. Φεύγουμε τώρα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μέση για να πάμε στον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ πρόσφατα έκανε κάποιες δηλώσεις, τις οποίες υποτιμούσε πάρα πολύ το πρωτάθλημα της Γαλλίας, λέγοντας πως πλέον το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι πολύ καλύτερο, μιας και έχουν πάει παίκτες πολύ υψηλότερης ποιότητας. Τέλος πάντων, το σημαντικό νέο για τον Νεϊμάρ δεν είναι αυτό. Το σημαντικό νέο για τον Νεϊμάρ είναι ότι κατάφερε να ξεπεράσει τον Πελέ και με 79 γκολ να ονομαστεί ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, Νεϊμάρ και Πελέ είχαν τον ίδιο αριθμό γκολ. Είχαν και οι δύο 77 γκολ. Βέβαια, ο Πελέ είχε πολύ λιγότερες εμφανίσεις από τον Νεϊμάρ, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και ο Βραζιλιάνος στο παιχνίδι εναντίον της Βολιβίας σκόραρε δις, ανεβάζοντας κι άλλο τον αριθμό των γκολ σε 79 έναντι 77 του Πελέ. Αλλάζουμε τώρα θέμα για να πάμε σε κάτι τελείως άκυρο. Πρόσφατα έγινε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό, στον οποίο συμμετείχαν μεγάλες προσωπικότητες του διαδικτύου όπως ο Mr. Beast, το KSI, ο Speed και άλλοι πολλοί. Σε αυτό τον αγώνα, αν εξαιρέσουμε κάτι ισιού από τον KSI, κάτι tackling από τον Speed και κάτι τέτοια, μια πολύ ωραία φάση δημιουργήθηκε από τον YouTuber Max Foss, ο οποίος όταν δέχθηκε την κίτρινη κάρτα από τον Gladenberg, εκείνος έβγαλε μία reverse κάρτα του Uno. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές αν αυτό θα μπορούσε να γίνει από κάποιον ποδοσφαιριστή σε έναν επίσημο αγώνα. Δεν έγινε ποτέ σε επίσημο αγώνα, αλλά και αυτό μου φτάνει. Κάπου εδώ πρέπει να διακόψω για να σας υπενθυμίσω για όσους σας αρέσει το υλικό του καναλιού και παρακολουθείτε τα νέα μέσω αυτού του καναλιού, πως μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα νέα βίντεο, στα οποία σας λέω τα νέα, σας λέω θεματολογίες από το παρελθόν, θα κάνουμε τώρα και ένα podcast. Α, ναι, το podcast. Έχετε μια νέα σειρά βίντεο στο κανάλι, η οποία είναι μια σειρά podcast, η οποία θα ονομάζεται Tackling. Στη σειρά αυτή θα σας μιλάω για ιστορίες δικές μου, οι οποίες αφορούν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Θα μιλάμε για επικαιρότητα, θα υπάρχουν πάρα πολλοί σχολιασμοί και γενικότερα θα μπορέσετε να με μάθετε λίγο καλύτερα μέσα από αυτή τη σειρά. Θα μπορέσετε να μάθετε λίγο καλύτερα το πώς σκέφτομαι και αν εστερνίζεστε τη γνώμη μου, ακόμα καλύτερα. Και τώρα θα μου πείτε και τι μας νοιάζει εμάς, τι σκέφτεσαι εσύ ρε Γιώργο. Θα σας πω ότι απλά ήθελα μια σειρά στην οποία να σχολιάζω ουσιαστικά την επικαιρότητα και να σας αναφέρω και κάποιες τρελές ιστορίες από το παρελθόν μου, τίποτα παραπάνω. Τελευταία αρκετές ποδοσφαιρικές σελίδες και του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού αναφέρουν για την πώληση γρασιδιού την οποία κάνει η Μπαρτσελόνα. Αυτή την κίνηση η Μπαρτσελόνα την κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πουλάει το χόρτο του γηπέδου. Εδώ από ό,τι βλέπετε το δίνουν πλέον και σε πολύ ωραίες συσκευασιούλες. Πολλοί το μάθανε πρόσφατα, έχει ανέβει σε πάρα πολλές σελίδες. Βέβαια, κάποιοι το γνωρίζουν από το παρελθόν. Τελειώσαμε τώρα με τα νέα γενικότερα και πάμε στα μεταγραφικά νέα. Μπορεί ίσως να μην το έχετε καταλάβει μερικοί, αλλά υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ακόμα ελεύθεροι. Ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει μεγάλο ρόλο τα τελευταία χρόνια και τους βλέπαμε συχνά στην οθόνη μας, αλλά έχουν μείνει ελεύθεροι τώρα, είναι ο Ντεχέα, ο Λίνγκαρντ, ο Αζάρ, ο Μπόατενγκ και αρκετοί ακόμα. Το μεταγραφικό παζάρι δεν έχει κλείσει για κάποιες χώρες, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές θεωρούνται αυτή τη στιγμή ακριβοί για να μπορέσουν να πάνε σε μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, μιας και του υψηλότερου επίπεδου ομάδες έχουν ήδη λύσει τις ανάγκες τους. Ο Πέπε κάποτε ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Arsenal. Πλέον έχει λύσει τη συνεργασία του με τον Αγγλικό Σύλλογο και πήγε προς Τουρκία πλευρά. Είναι απογοητευτικό αν αναλογιστείς ότι η Arsenal έδωσε πάνω από 80 μίρια για να τον πάρει. Μιας και μιλήσαμε για έναν Γάλλο, πάμε στην Paris Saint-Germain και για κάποια πολύ σημαντικά νέα. Σύμφωνα με τη L'Equipe, οι αποχωρήσεις του Σέρχιο Ράμος, του Νεϊμάρ, του Μέση βοηθήσανε πάρα πολύ οικονομικά την Paris Saint-Germain έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές που έκανε. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, παίρνανε ένα κάρο λεφτά τα οποία δεν άφηναν την Paris Saint-Germain να κάνει νέες μεταγραφές. Λοιπόν, όταν έφυγαν αυτοί οι μισθοί από το κεφάλι τους, κατάφεραν και αυτοί να πάρουν κάποιους άλλους παίκτες και να τους δίνουν τους τεράστιους μισθούς. Βέβαια, άλλη μια αποχώρηση που έγινε τώρα στην Paris Saint-Germain είναι αυτή του Βεράτη. Μια αποχώρηση που δεν περιμέναμε, μπορώ να πω. Εδώ και καιρό συζητιόταν για την αποχώρηση του Μάρκο Βεράτη, ο οποίος πήγε στην Αλαράμπη έναντι 45 εκατομμυρίων. Ο Βεράτη είναι ακόμα νέος ποδοσφαιριστής, είχε να δώσει στην Ευρώπη, αλλά τα χρήματα που του δίνανε φαίνεται ήταν αρκετά και διάλεξε να πάει στο Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.
Από ό,τι φαίνεται είχε και καλές σχέσεις, μιας και η διοίκηση της Paris Saint-Germain, όπως είπαμε και πριν, είναι το Κατάρ το ίδιο. Βέβαια δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές όπως ο Βεράτη, υπήρξαν και άλλα μεγάλα ονόματα τα οποία όμως δεν δέχθηκαν να πάνε είτε στο Κατάρ είτε στη Σαουδική Αραβία. Πιο συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν παίρνουν και λίγα λεφτά εκεί πέρα που παίζουν. Αρκετά λεφτά παίρνουν. Απλά σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας θα παίρνουν πολύ περισσότερα. Γίνεται να μιλάω για Paris Saint-Germain, αλλά να μην μιλήσω για Mbappé. Ναι, καταλαβαίνω, δεν γίνεται. Τώρα, τι γίνεται με τον Kylian Mbappé? Η Real Madrid στο επόμενο καλοκαίρι τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Σου λέει θα τελειώσει το συμβολαιό του και θα τον επάρουμε και τσαμπέ. Έλα μου όμως, ντε, που η Paris Saint-Germain σχεδιάζει μια ανανέωση συμβολαίου σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα. Ναι, μεν θα αφήσουν τον Mbappé να φύγει το επόμενο καλοκαίρι, αλλά όχι τσάμπα. Σύμφωνα με τους Γάλλους, ο Mbappé πιθανολογείται πως θα υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο στην αποχώρησή του το επόμενο καλοκαίρι θα δίνει αρκετά χρήματα στην Paris Saint-Germain από την ομάδα η οποία θα θέλει να τον διεκδικήσει. Οπότε, ο τσάμπας πέθανε. Βέβαια, η Real Madrid, στο άκουσμα αυτών των νέων, δεν είναι και πάρα πολύ δεκτική. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα αυτή τη φορά, η Βασίλισσα, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει τον Mbappé, θέλει να πάρει τον Alvarez της Manchester City. Η Paris Saint-Germain είναι ήδη έτοιμη να αποχωριστεί τον Mbappé του χρόνου και ένας από τους αντικαταστάτες, ο πιο ψηλά στη λίστα, είναι ο Κβαρατσέλια. Ποιος το περίμενε ότι στη θητεία του στην Εθνική Γερμανία, ο Hansi Flick δεν θα τα πήγαινε και τόσο καλά, με αποτέλεσμα να τον διώξουν. Ενώ με την Bayern Μονάχου σε 86 παιχνίδια είχε 70 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες, με την Εθνική Γερμανία σε 25 παιχνίδια έχει 12 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν τα retro news, τα πιο καυτά νέα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τα retro news μπορεί να παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα στη βδομάδα μαζί και με τις άλλες μου σειρές. Οπότε δεν θα χάνετε τίποτα από τα νέα του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον τα πιο σημαντικά. Ή αυτά που κρίνω εγώ πιο σημαντικά. Τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο μου. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.